Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Η κυβέρνηση της Τρίπολης υπέβαλε και επίσημο αίτημα στην Τουρκία για την παροχή στρατιωτικής στήριξης από αέρα, ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται και μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ενώ την ίδια ώρα ο Ταγί Περντογάν δηλώνει έτοιμος να στείλει στρατό στην Τρίπολη μέσα στον επόμενο μήνα. Η Ρωσία καταδίκασε οποιαδήποτε ξένη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης και η Ιταλία επανέλαβε ότι η κρίση στην χώρα θα πρέπει να λυθεί με ειρηνικό τρόπο. Για το θέμα συνομίλησαν τηλεφωνικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Αιγύπτιο ομολογό του Αλ-Σίσι, ξεκαθαρίζοντας ότι απορρίπτουν πλήρως την εκμετάλλευση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, της κατάστασης στη Λιβύη από ξένες χώρες ουσιαστικά. Αυτή η παρατήρηση στρέφονταν προς την Άγκυρα. Εν τω μεταξύ, ένα μεγάλο όχι φαίνεται ότι εισέπραξε ο Τούρκος πρόεδρος από την Τινησία, όπου σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση ζήτησε λιμάνι προκειμένου να επιχειρούν τα πολεμικά του πλοία στην θαλάσσια περιοχή. Ο πρόεδρος της Τινησίας λοιπόν σήμερα ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κανέναν τέτοιου είδους σχηματισμό. Ένα μεγάλο διπλωματικό παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι ανακοινώσεις του Ερντογάν για αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στη Λιβύη, αλλά και η είδηση ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει κάνει επίσημο αίτημα στην Άγκυρα, προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε Μόσχα, Ρώμη, Ουάσιγκτον, Κάιρο και Τίνιδα, με αξιωματούχους να διαμηνύουν ότι απορρίπτουν ξένη παρέμβαση στα εσωτερικά της Λιβύης. Μιλώντας στην Άγκυρα, ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα καταθέσει νομοσχέδιο για αποστολή στρατευμάτων στην Τρίπολη, το οποίο θα παρουσιαστεί στην τουρκική βουλή στις 7 Ιανουαρίου, με την επικύρωση να γίνεται 2 μέρες αργότερα. Πηγαίνουμε εκεί που μας καλούν, είπε. Τώρα που υπάρχει πρόσκληση, θα την αποδεχθούμε. Θα παράσχουμε κάθε είδους υποστήριξη στην κυβέρνηση της Τρίπολης, η οποία αγωνίζεται ενάντια στο πραξικόπημα που υποστηρίζεται από διάφορες ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες. Αυτοί βοηθούν έναν πολεμοχαρή στρατηγό. Εμείς ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση της νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης. Αυτή είναι η διαφορά, μας τόνισε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν. Λίγες ώρες αργότερα, το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωνε ότι η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης είχε στείλει επίσημο αίτημα στρατιωτικής βοήθειας στην Τουρκία. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τη Μόσχα, όπου εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία καταδικάζει οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης. Την ίδια θέση επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ώρες αργότερα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε. Σύμφωνα με την ενημέρωση των δύο χωρών, Κόντε και Πούτιν συμφώνησαν ότι η διένεξη στη Λιβύη πρέπει να επιληθεί με ειρηνικό τρόπο. Ιταλία και Ρωσία θεωρούνται σημαντικοί παίκτες στο Λιβικό, καθώς η Ρώμη έχει διαχρονικά συμφέροντα στη χώρα, ενώ η Μόσχα έχει τοποθετηθεί υπέρ των δυνάμεων του Χαφτάρ. Εν τω μεταξύ, για τις αρχές Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένο ραντεβού Πούτιν-Ερντογάν, όπου στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρίσκονται και οι εξελίξεις στο Λιβικό. Όπως έγινε γνωστό, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι, και οι δύο ηγέτες απέρριψαν την εκμετάλλευση, όπως είπαν, από ξένες χώρες της κατάστασης στη Λιβύη, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να προχωρήσουν σε επίγοντα βήματα για την επίλυση της διένεξης. Παράλληλα, η Προεδρία της Τινησίας ανακοίνωσε ότι η χώρα θα παραμείνει ουδέτερη στην κρίση της Λιβύης. Η στάση της Τίνιδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται λίγο μετά την ευνηδιαστική επίσκεψη του Ερντογάν στη χώρα. Έμπειροι διπλωματικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η ανακοίνωση αποδεικνύει πως η επίσκεψη Ερντογάν δεν έφερε τα αποθητά αποτελέσματα. Στις ελληνοτουρκικές εξελίξεις αναφέρθηκε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, που ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Μην ανησυχείτε. Δεν θα γίνει ούτε θερμό επεισόδιο, ούτε πόλεμος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι παρανοϊκός ο Ερντογάν, ούτε μπορεί να πάει να τα βάλει με όλο τον πλανήτη η Τουρκία. Ο ίσχυος δεν θα φτάνει μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν, έκανε κάτι. Πιστεύω πιεζόμενος, επειδή η προηγούμενη στρατηγική της Ελλάδος, όπως είχε χαρακτηρίσει από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και ευτυχώς συνεχίστηκε από τον Τσίπρα, είχε αποδώσει καρπούς. Αναφέρομαι στην Συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Αυτό τον έβαλε σε πίεση, αναγκάστηκε να κάνει αυτό. Θεωρώντας το μια έξυπνη κίνηση, από την ώρα που έκανε αυτό το βήμα, η ήττα της Τουρκίας είναι προφανή σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια, δήλωσε μιλώντας στον Αντένα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Κουμουτσάκος. Φοβάστε δηλαδή τριπλή κλιμάκωση, δηλαδή τριπλό εφηβιασμό. Θα μπορούσε να πει ότι αυτό είναι ένα σενάριο 3-1, δηλαδή Κρήτη,
γκρίζες ζώνες στα Ήμια, παραβιάσεις στον ελληνικό ένα εθνικό χώρο ή υπερπτήσεις και ταυτόχρονα μια αυξημένη ροή μεταναστών προς την Ελλάδα. Πώς θα απαντήσει η Αθήνα σε όλα αυτά, εφόσον τα εξετάζετε ως ενδεχόμενα από ό,τι μας λέτε? Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε αυτά? Κοιτάξτε, και πώς. Ο Ερντογκάν όλο τον τελευταίο καιρό, κινούμενος εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου, προσπαθεί να εξαντλήσει και να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Έχει βρει μπροστά του από την Ελλάδα, θα έλεγα, τρία τείχη. Το πρώτο είναι ότι έχει διαμορφωθεί μια εθνική ενότητα και μια εθνική ομοψυχία. Είναι το πρώτο τείχος αποτροπής. Το δεύτερο είναι αυτό το πλέγμα διπλωματικών σχέσεων που αναπτύσσει με μεγάλη δραστηριότητα. Το ερευνητικό σκάφος νοτίως της Κρήτης, όπως λέτε. Και το τρίτο τείχος είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Στο ενεξελίξει διπλωματικό παιχνίδι δεν πρέπει να υποτιμάται και ο ρόλος του Βερολίνου, με την Άγγελα Μέρκελ να επισκέπτεται εντός Ιανουαρίου την Άγκυρα για συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Στόχος της επίσκεψης, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενταθεί η πίεση προς τον Τούρκο πρόεδρο για στήριξη της συμφωνίας για το μεταναστευτικό, αλλά οι εξελίξεις στην περιοχή είναι πιθανό να διαφοροποιήσουν τη θεματολογία της συζήτησης που θα τεθεί. Ο καλός συνάδελφος ο Γιάννης ο Κανελάκης είναι εδώ μαζί μας, προκειμένου να επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έρχονται από το ρεπορτάζ. Βλέπουμε ότι βάλουν κατά του Προέδρου Ερντογάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μόσχα, η Ιταλία, η Αίγυπτος και πλέον η Τινησία, στην οποία προσπάθησε να βρει χείρα βοηθείας ο Τούρκος Πρόεδρος. Έτσι, Γιάννη? Προσπάθησε να βρει ένα βήμα εκεί πέρα για να μπορέσει να του συμπαρασταθεί και ένα την Ισία και ένα πάτημα για να είναι σύμμαχος σε οποιασδήποτε κινήσεις κάνει και στρατιωτικές και πολιτικές και διπλωματικές ο Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος. Αλλά με την Τινησία ατύχησε και βγήκε η Τινησία και είπε: διαψεύδω τον Τούρκο πρόεδρο που είπε ότι είμαστε σύμμαχοι για να τον στηρίξω. Θα μένω αμερόληπτη σαν χώρα και θα μείνουμε ανεξάρτητοι και ουδέτεροι. Από εκεί πέρα ο κύριος Ερντογάν ψάχνει να βρει τώρα συμμάχους. Θέλει λοιπόν μέσα από την εθνοσυνέλευση και από την γενική συνέλευση που θα κάνει για να στείλει στρατό στη Λιβύη. Αυτό όμως δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικανοί αλλά ούτε και οι Ρώσοι. Του λένε: δεν θα προκύψει ανάφλεξη εξαιτία σου στη Μέση Ανατολή και σε τέτοιες χώρες, στις οποίες εμείς προσπαθούμε να είναι ουδέτερες και να είναι ανεξάρτητες και να υπάρχει μια σταθερότητα στην περιοχή. Ο κύριος Ερντογάν, που μίλησε και με τον κύριο Πούτιν, αλλά μίλησε και με τον Τινήσιο, αλλά μίλησε και με τον Αιγύπτιο, και με τον Τινήσιο, το οποίο δεν ανακοινώθηκε, αλλά μίλησε και με αυτόν και μίλησε και με τον Αιγύπτιο, του είπε ότι θα κρατήσει την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα απέναντι στις κινήσεις που κάνει ο κύριος Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, και δεν πρόκειται να αφήσουμε λοιπόν τον Τούρκο να στείλει στρατό στην Λιβύη, διότι η Λιβύη, ναι, μεν ζητάει στρατό, διότι πηγαίνει Χαφτάρο, ο αρχηγός ζώνη την Τρίπολη. Από στιγμή στη στιγμή, δηλαδή, μπορεί να την καταλάβει και από απόψη που λένε κάποιοι διπλωμάτες. Είναι θέμα χρόνου. Και προσπαθεί τώρα ο Τούρκος πρόεδρος να στείλει στρατό εκεί πέρα για να αποτρέψει αυτή την κυριαρχία της Τρίπολης και της Λιβύης από τον Χαφτάρ. Αυτό όμως το πράγμα, ο Τούρκος πρόεδρος δεν πρόκειται να το πετύχει, διότι δεν αφήνει ξένες δυνάμεις. Διότι αν σου λέει αφήσουμε τους Τούρκους να χτυπήσουν εκεί πέρα και να στείλουν στρατό, από εκεί πέρα θα ζητάνε και περισσότερα πράγματα και περισσότερη κυριαρχία και θα επεκταθούν και σε άλλες χώρες, το οποίο δεν αρέσει ούτε στον Τραμπ, αλλά ούτε και στον Πούτιν, αλλά ούτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η κυρία Μέρκελ δεν πάει μόνο για το προσφυγικό στην Τουρκία. Πάει να συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο, να του εξηγήσει ότι η σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, είναι θέμα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου και να σταματήσεις να προκαλείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και, με τις ΑΟΣ και τις γεωτρήσεις, μέχρι που να πάτε με την Ελλάδα. Αυτό θα του πει στα διεθνή δικαστήρια και στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης για να βρείτε τις διαφορές σας. Απ' την άλλη, ο Τραμπ θα τηλεφωνήσει σύντομα και θα επικοινωνήσει, λένε οι πληροφορίες μας, με τον κύριο Τούρκο, με τον κύριο Ερντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο, και θα του πει: μπάστα, μην προχωράς παραπέρα, γιατί προκαλείς και θα έχουμε συνέπειες και στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη. Και έπεται και συνάντηση και με τον Πούτιν, έτσι. Ναι, με τον οποίο ακριβώς μπορεί να δείχνουν ότι έχουν μια εξαιρετικά καλή σχέση, αλλά στο Λιβικό οι θέσεις είναι τελείως αντίθετες της Άγκυρας με τη Μόσχα. Όπως το είπες. Και προσπαθεί ο κύριος Τραμπ να κρατήσει τις ισορροπίες, παρόλο ότι νομίζω ότι είναι φίλος του Ερντογάν, αλλά δεν είναι με κανένα φίλο ο Αμερικανός πρόεδρος και γενικά η Αμερική. Το συμφέρον του κοιτάει καθαρά. Επιχειρηματικά σκέφτεται. Ακριβώς. Επιχειρηματικά και προσπαθεί
προσπαθεί να πουλήσει, όπως το έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα, και έχουμε δικαιωθεί μέσα από το δελτίο σου, Βαγγέλη Σαρή, έχουμε δικαιωθεί μέσα από το δελτίο σου εδώ στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky της τηλεόρασης, έχουμε δικαιωθεί ότι οι Αμερικανοί αλλά και οι Ρώσοι προσπαθούν να πουλάνε τα όπλα τους, γιατί υπάρχουν πολεμικές βιομηχανίες εκεί πέρα, οι οποίες πρέπει να πουλήσουν. Έχει, υπάρχει παραγωγή, αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και πώληση. Και οι χώρες που πρέπει να πουλήσουν είναι η Ελλάδα, είναι η Τουρκία, είναι η Πορτογαλία, είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία και ψάχνουν πελάτες οι Αμερικανοί. Από τη στιγμή που θα αρνηθούν, διότι ο Τούρκος πρόεδρος, όπως ξέρεις πολύ καλά, ζήτησε να αγοράσει και τα Patriot. Mm-hmm. Ναι, μεν παίρνει τους S400 από τους Τούρκους, από τους Ρώσους, συγγνώμη, αλλά αυτά όμως είναι ακόμα ασυναρμολόγητα και δεν πρόκειται να συναρμολογηθούν, γιατί το απαγορεύουν οι Αμερικανοί, γιατί από τη στιγμή που είσαι χώρα του ΝΑΤΟ και ανήκεις στη Δύση, πώς παίρνεις εξοπλισμό από μια χώρα η οποία. Τον πήρε είναι... όμως. Ε? Τον πήρε όμως. Τον πήρε, ναι, τον πήρε, αλλά ακόμα όμως δεν τον έχει χρησιμοποιήσει. Και είπε δεν τον χρησιμοποιήσω, λέει, για αμυντικούς λόγους, αλλά τον έχω λέει, για άλλους λόγους. Ποιους λόγους, δεν ξέρουμε ποιους λόγους εννοεί ο κ. Ερντογάν, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει σύραξη με την Ελλάδα, με οποιαδήποτε άλλη χώρα, σαφώς για να τους χρησιμοποιήσει. Είχαμε πάρει και εμείς τους S300, τους στείλαμε στην Κύπρο, γιατί δεν θέλανε οι Τούρκοι και το χρησιμοποιήσαμε αυτό μετά από εντολή των Αμερικανών. Το ίδιο θα πάθει τώρα και ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος θα του πούνε. Ή πέταξε τους στο Βόσπορο τους S400 ή βάλτε τους σε κάποιες αποθήκες διαφορετικά. Ως χώρα και μέλος του ΝΑΤΟ, σου απαγορεύουμε, θα του πει ο Αμερικανός και πολύ σύντομα από τη στιγμή που φτάσουν στο παραπέντε, σου απαγορεύουμε να χρησιμοποιείς όπλα που παίρνεις από τη Ρωσία. Ξέρεις τι με προβληματίζει, Γιάννη, και ήθελα τη γνώμη σου σε αυτό. Η δημοσιογραφική εμπειρία λέει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ό,τι λέει το κάνει. Το κάνει. Έχει πει τόσες φορές και το όραμά του για την Ανατολική Μεσόγειο συνολικά, αλλά και για την αποστολή στρατευμάτων στην Λιβύη. Είπε και συγκεκριμένη ημερομηνία, όταν ανοίξει το κοινοβούλιο στις 7 του μήνα, θα το καταθέσω μέσα σε 1-2 ημέρες, 8 ή 9 δηλαδή, θα έχει πάρει την υπογραφή και θα έχει πάρει το πράσινο φως. Δεν θα είναι μεγάλη κολοτούμπα μετά για τον Τούρκο πρόεδρο, αν με τις πιέσεις που αναφέραμε τώρα στη συζήτησή μας, ότι θα δεχθεί, υποχωρήσει, υπαναχωρήσει από όλες αυτές τις φορές που το έχει δηλώσει ότι θα το πράξει. Και είναι κάτι το οποίο είχε πει και ο αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, εμπειρότατος διπλωμάτης, ότι δημιουργείται τελεσμένα με αυτές του τις δηλώσεις που δύσκολα μπορεί μετά να αναιρέσει. Θα είναι δηλαδή η κολοτούμπα πολύ χτυπητή πλέον. Πειραματίζεται ο Τούρκος πρόεδρος, Βαγγέλη, φίλε Βαγγέλη. Πειραματίζεται. Και δοκιμάζει διατοχές ξένων χωρών και ιδιαίτερα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Βλέπεις κάθε μέρα γίνονται παραβιάσεις ή παραβιάσεις από τα αεροσκάφη τους, τα πολεμικά και μάλιστα εξοπλισμένα. Δοκιμάζει και πειραματίζεται. Σου λέει πόσο θα αντέξει η Ελλάδα, πόσο θα υποχωρήσει η Ελλάδα, πόσο θα ενδώσει η Ελλάδα και κατά πόσο θα φανεί ότι έχει αμυντική δύναμη και αμυντική γραμμή η Ελλάδα και κατά πόσο θα με αντιμετωπίσει σε περίπτωση που κάνω γεωτρήσεις στις κυπριακές ΑΟΣ αλλά και στο Αιγαίο που θέλουν να κάνουν τις εξορίξεις σε πετρέλαια και σε φυσικό αέριο. Πειραματίζεται. Από τη στιγμή όμως που θα πάρει εντολή από τους Αμερικανούς, μην νομίζω ότι οι Αμερικανοί επειδή κοφεύουν και κρατάνε αυτή τη στάση ότι δεν παρακολουθούν τι γίνεται στη Μεσόγειο, τι γίνεται στη Μεσαία Ανατολή, τι γίνεται παντού. Οι Αμερικανοί, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι οι χωροφύλακες του πλανήτη. Καλός ή κακός θεωρούνται οι χωροφύλακες του πλανήτη και ο Αμερικανός, ο εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος, είναι ο λεγόμενος πλανητάρχης. Από τη στιγμή λοιπόν που ο πλανητάρχης σηκώσει το τηλέφωνο και πει στον Ερντογάν ή στον Μητσοτάκη ή στον Κόντε ή οποιοδήποτε, κοιτάξτε να δείτε, για να υπάρχει ισορροπία και σταθερότητα στην περιοχή και για να γίνουν εξορίξεις, πρέπει να συμμαχήσουμε, να συζητήσουμε και να συνοηθούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτοί προσπαθούν τώρα μετά από τη Μέση Ανατολή, τα πετρέλαια που. Όχι εξαντλούνται, αλλά τέλος πάντων έχουν φτάσει σε έναν βαθμό να μην υπάρχουν οι ποσότητες και τα αποθέματα που υπήρχαν και πάνε τώρα στη Μεσόγειο. Εδώ πρέπει το παιχνίδι, παίζεται με τη Μεσόγειο, πώς θα μοιραστεί το παιχνίδι, πώς θα μοιραστούν οι ποσότητες, πώς θα μοιραστούν οι εξορίξεις, πώς θα γίνουν οι γεωτρήσεις και ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Βέβαια εδώ θα βάλουν και σύντομα θα γίνει αυτό και στο αποκαλύπτω, σύντομα θα βάλουν ξένες εταιρείες μέσα και αμερικανικές και γαλλικές και γερμανικές που θα γίνουν εξορίξεις και θα πάνε σε διάφορα οικόπεδα όπου θα γίνουν οι γεωτρήσεις από διάφορα γεωτρύπωνα και μεγάλες εταιρείες πολυεθνικών εταιρεών και από εκεί πέρα η Τουρκία θα συμμορφωθεί σε αυτά τα οποία θα γίνουν. Είχαμε πάντως, για να κλείσουμε το θέμα, είχαμε δεκάδες παραβιάσεις τα τελευταία 24 ώρα μέσα στα Χριστούγεννα και σήμερα υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά από τουρκικά μαχητικά, έτσι, και αερομαχίες εικονικές κλπ. Δεν καταλαβαίνει εμείς... από Χριστούγεννα, από γιορτές, δεν υπάρχει κανένα σεβασμός από ό,τι φαίνεται από την πλευρά. Και εμείς συμβεί κανένα έτσι θερμό επεισόδιο από τέτοιες, όπως είπε ένας διπλωμάτης μου, είπε, μου λέει, από
αυτές τις μπουνταλιές που κάνουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Μην δημιουργήθηκε ένα θερμό επεισόδιο. Και από εκεί πέρα, ποιος ξέρει με ποια, τι προεκτάσεις θα υπάρχουν και τι ανάφλεξη θα υπάρχει στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο. Να προχωρήσουμε παρακάτω εμείς. Τα ελληνικά ομόλογα στα πιο κερδοφόρα του 2019 γράφουν οι Financial Times, κάνοντας λόγο για λαμπρές ευκαιρίες οι οποίες δίνονται από τα ελληνικά ομόλογα στους επενδυτές. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε την έναρξη λειτουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας από τη νέα χρονιά, θέτοντας και ως επόμενους στόχους του Υπουργείου του την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ, αλλά βέβαια και το μεγαλόπνο σχέδιο του ελληνικού. Από την αρχή του νέου έτους θα ξεκινήσει η λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι το επόμενο σχέδιο του Υπουργείου είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ένταξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ. Ενώ για την επένδυση στο ελληνικό, ο Υπουργός επισήμανε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω κυρίως σύγκρουσης επιχειρηματικών συμφερόντων. Την ίδια ώρα, η Financial Times, σε άρθρο με τίτλο «Κορυφαίες επιδόσεις, τα πιο κερδοφόρα στοιχήματα της αγοράς για το 2019», αναφέρεται στις επιδόσεις των διαφόρων χρηματαγορών παγκοσμίως, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην περίπτωση της χώρας μας. Η Βρετανική εφημερίδα τονίζει ότι, εν αντιθέσει με το 2012, όταν οι αγορές ήταν κάθετα αρνητικές να δανείσουν την Ελλάδα, φέτος οι επενδυτές εκδηλώνουν τον ενθουσιασμό τους χάρη στη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στην εξομάλυνση, όπως αναφέρει, του ασταθούς πολιτικού σκηνικού. Από τα ελληνικά ομόλογα στις περιδινήσεις της Στερλίνας, η χρονιά επέφερε λαμπρές ευκαιρίες, επισημαίνεται. Η Ελλάδα βέβαια ωφελήθηκε και εκείνη χάρη στην απεγνωσμένη αναζήτηση κερδών που οδήγησε τους επενδυτές σε εναλλακτικούς τίτλους της αγοράς ομολόγων, τυπικά θεωρούμενους ως σχετικά επισφαλείς. Η Αθήνα τώρα δανείζεται σε βάθος δεκαετίας με επιτόκιο μόλις 1,16% και οι αποδόσεις σημειώνουν πτώση μεγαλύτερη και από τις αντίστοιχες της Ιταλίας, τονίζει εφημερίδα. Οι μεγάλες εταιρείες που έχουν επενδύσει στα ελληνικά χρεόγραφα, συνεχίζει η ανάλυση, έχουν επιτύχει θετικές αποδόσεις, με τους κατόχους δεκαετών ομολόγων να επιτυγχάνουν κέρδη της τάξης του 23% για το 2019. Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν ότι όσοι είχαν αγοράσει ομόλογα στην αιχμή της πολιτικής κρίσης του 2015, τώρα έχουν κέρδη πάνω από 3 φορές τα χρήματα που είχαν επενδύσει. Μια πολύ όμορφη εικόνα για την οικονομία μας όσον αφορά τους επενδυτές παρουσιάζουν, Γιάννη, οι Financial Times. Σίγουρα είναι θετικά τέτοιου είδους δημοσιεύματα και τέτοιου είδους κριτικές απέναντι στην οικονομία μας και τα ελληνικά ομόλογα. Η Ελλάδα, Βαγγέλη, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, έχει τις προϋποθέσεις και έχει τις δυνατότητες να κάνει φοβερές αναπτύξεις εδώ στην, επενδύσεις εδώ στην Ελλάδα και να υπάρξει και ανάπτυξη. Από τη στιγμή όμως που η ίδια η κυβέρνηση, οι ίδιοι οι υπουργοί δεν κινούνται όπως πρέπει να κινούνται και κινούνται με κομματικά κριτήρια, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να ανοίξουν την πεντάλια, να το δουν εθνικά το θέμα και όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση που είναι σήμερα εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και να υπάρξουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Εδώ μιλάμε, θυμάμαι εγώ τον Παπανδρέου, τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, είχαν πάει στο Κατάρ και βγάζανε το φωτοπορτούνιτε στο λεγόμενο με τον Σεΐχη εκεί όταν πηγαίνανε για επενδύσεις. Αλλά επενδύσεις όμως δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Μόνο μια φωτογραφία ερχόταν στην Ελλάδα που ήταν φωτογραφιζόταν με το ΣΕΙΧΙ ότι θα κάνει επενδύσεις. Ο ΣΕΙΧΙΣ όμως δεν έκανε καθόλου καμία επένδυση, διότι δεν έβλεπε υποδομή στην Ελλάδα και δεν έβλεπε τα περιθώρια που θα μπορούσε να επενδύσουν δισεκατομμύρια που έχει το Κατάρ ή το Ντουμπάι ή οποιασδήποτε άλλες αραβικές χώρες που είναι πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και τη βλέπουν την Ελλάδα σαν πύλη να μπουν στην Ευρώπη και θέλουν να διεισδύσουν και μέσα στην Ευρώπη και οικονομικά αλλά και πολιτικά και κοινωνικά. Και περισσότερο μάλιστα στο εμπόριο που θέλουν να προωθήσουν και τα προϊόντα τους, όπως προωθεί και η Κίνα. Όπως ξέρεις πολύ καλά, έχει κατακτήσει τον πλανήτη ολόκληρο η Κίνα με τα προϊόντα της. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρξει μια ομοψυχία και ενότητα εδώ πέρα και μπορέσουμε να κοιτάξουμε τη χώρα μας πώς θα γίνει η ανάπτυξη, πώς θα γίνουν επενδύσεις, πολύ σύντομα και το προβλέπω όπως το προβλέπουν και πολλοί οικονομολόγοι, πολύ σύντομα η Ελλάδα θα μπει σε μια άλλη τροχιά ανάπτυξης και επενδύσεων, όπως το ελληνικό και άλλα, και θα μπει σε μια άλλη κατηγορία και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε σχέση με άλλες χώρες που θέλουν να επενδύσουν κάποια κεφάλαια στη χώρα μας. Μάλιστα. Προχωρούμε στις 267.342. Έφτασαν οι εγκεκριμένες αιτήσεις για την χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος χθες τα μεσάνυχτα, που έληξε η προθεσμία για την υποβολή του. Στα 700 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, λοιπόν, του οποίου η αίτηση εγκρίθηκε, θα πιστωθούν
είτε τη Δευτέρα είτε την Τρίτη, το αργότερο, την τελευταία δηλαδή ημέρα του χρόνου, όσοι θεωρούν ότι αποκλείστηκαν άδικα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν περιθώριο να υποβάλουν ένσταση μέχρι και τις 15 του Γενάρη, αφού το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μόνο και μόνο γι' αυτό, για την υποβολή ενστάσεων. Ολοκληρώθηκε μεσάνυχτα της Πέμπτης η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα, προκειμένου να πιστωθούν τα 700 ευρώ στους λογαριασμούς εκείνων που η αίτηση εγκρίθηκε. Συνολικά, το Υπουργείο Οικονομικών υπολόγιζε ότι το μέρισμα θα δοθεί σε περισσότερα από 307.000 νοικοκυριά. Ωστόσο, με το κλείσιμο της διαδικασίας εγκρίθηκαν 267.342 αιτήσεις. Όπως είχε ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο, τα ποσά θα πιστωθούν πριν από την πρωτοχρονιά για όσους κρίθηκαν δικαιούχοι, άρα το αργότερο μέχρι την Τρίτη. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Ιανουαρίου, ώστε να γίνουν ενστάσεις από πολίτες που θεωρούν πως δικαιούνται το μέρισμα και από λάθος δεν το έλαβαν. Για αυτούς το μέρισμα θα δοθεί στις αρχές του νέου έτους, αφού επανεξεταστεί βέβαια η αίτησή τους. Οι ομάδες που δικαιούνται μέρισμα είναι με εισοδηματικά κριτήρια, οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα παιδί, νοικοκυριά με 2 βραχυχρόνια ανέργους και οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία. Με βάση τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, δικαιούχοι οι οποίοι στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν είχαν το αφημί των εξαρτώμενων μελών, καθώς και δικαιούχοι οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση για κάποιο από τα προηγούμενα 7 έτη και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν με τη νέα χρονιά το μέρισμα. Πάνω από 267.000 νοικοκυριά λοιπόν έλαβαν αυτά τα 700 ευρώ φέτος, Γιάννη Κανελάκη. Είναι ένα σημαντικός κινητήριος μοχλός για την πραγματική οικονομία αυτή την περίοδο. Σίγουρα βοήθησε δηλαδή αυτά τα νοικοκυριά. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, που έχουν νιώσει μια πικρία γιατί δεν πήραν σήμερα φέτος το μέρισμα. Απορρίφθησαν. Αυτό το πράγμα στήξει σε πολλές οικογένειες που περιμέναν έστω τα 200 ή 300 ή 400 ή 250, δεν ξέρω οτιδήποτε, που τα περιμέναν να καλύψουν κάποιες ανάγκες, όπως μου λένε. Είναι δυνατόν, λέει, να δίνει αλλού 700 ή 800 ευρώ μέρισμα και εμείς να μην παίρνουμε καθόλου, ενώ πέρσι πήραμε με την άλλη κυβέρνηση? Άκου ποια εικόνα δημιουργείται και ποια εικόνα διαμορφώνεται σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση ή με τη σημερινή. Σου λέει, έστω και 200 που μας έδωσε η περασμένη κυβέρνηση, έστω και 150, κάτι καλύψαμε, κάτι φτιάξαμε. Κοιτάξαμε το νοικοκυριό μας, πήραμε ένα κομμάτι κρέας στα Χριστούγεννα. Πήραμε κάτι, καλύψαμε κάποιες ανάγκες. Φέτος δεν πήραμε τίποτα. Για ποιο λόγο δεν πήραμε τίποτα? Αυτό βέβαια είναι θέμα της κυβέρνησης και έπρεπε να το δει. Και όπως λένε και οι οικονομολόγοι και όπως είπε και ο φίλος μου Μπάμπης προηγουμένως, ότι αυτά τα μερίσματα πρέπει να μπουν σε μια τάξη και πρέπει η κυβέρνηση να δει επίσης όρις ότι όλες οι οικογένειες και όλα τα νοικοκυριά πρέπει να έχουν μια ενίσχυση. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ναι, μεν 700 οι άλλοι και καθόλου οι άλλοι. Πρέπει να υπάρχει μια ισονομία εδώ πέρα και μια ισοπολιτεία που λένε και απέναντι στους πολίτες, και κάθε κυβέρνηση δεν πρέπει να ξεχνάει έστω και την τελευταία οικογένεια που έχει ανάγκες να καλύψει κάποιες χριστουγεννιάτικες γιορτές, να πάρει ένα δώρο οτιδήποτε. Και φέτος που περιμένανε και ποντάρανε, να το πω έτσι, και ελπίζανε να πάρουν έστω 200-300 ευρώ, δεν πήραν καθόλου. Και μείναν με αυτή την πικρία, και αυτή η πικρία έμενε και θα μείνει. Διότι περνάνε, σου λέει, οι γιορτές χωρίς να μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι μας κάτι, γιατί δεν έχουμε σήμερα αυτή την δυνατότητα, διότι δεν πήραμε το μέρισμα. Έπρεπε η κυβέρνηση σήμερα να δώσει έστω 100-200 ευρώ στον κάθε Έλληνα πολίτη, στην κάθε οικογένεια που έχει πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Κανελάκη, για την παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Στο δελτίο μας, χρόνια πολλά. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε στο μέτωπο της κακοκαιρίας. Ψυχρή εισβολή, λοιπόν, με χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας έχουμε μπροστά μας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με έκτακτο δελτίο της, προβλέπει επιδείνωση του καιρού από το βράδυ, κυρίως του Σαββάτου, από αύριο δηλαδή το βράδυ, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Το πρώτο χιόνι έπεσε ήδη στην Πάρνηθα, ενώ η Ζηνοβία, όπως ονομάζεται αυτό το νέο κύμα της κακοκαιρίας, αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από την παραμονή πλέον της πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συμβουλεύοντας και τους πολίτες για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
Τα πρώτα χιόνια στην Αττική, ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο, αναμένεται να φέρει κακοκαιρία ζηνοβία έως την Κυριακή, ενώ στην Πάρνη θα έχει ήδη χιονίσει σε μεγάλο υψόμετρο. Οι πολύ ψυχρές αερίες μάζες αρκτικής προέλευσης αναμένεται να κινηθούν προς την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και το αποτέλεσμα αυτής της ψυχρής εισβολής θα είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη κακοκαιρία φέτος με αμυγός χειμερινά χαρακτηριστικά, που θα επηρεάσει από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα τα ανατολικά και νότια υπηρετικά τμήματα της χώρας, καθώς επίσης το κεντρικό, ανατολικό, νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Στα ανατολικά και νότια υπηρετικά τμήματα θα εκδηλωθούν βροχές ή χιονόνερο, αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις τοπικά πυκνές αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα, αλλά και στις περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Εύβοιας με πολύ χαμηλό υψόμετρο. Χιόνια ενδέχεται να πέσουν ακόμη και σε περιοχές της Αττικής και της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου με χαμηλό υψόμετρο. Τα νησιωτικά τμήματα και η Κρήτη θα επηρεαστούν από κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και πιθανώς σε ημιορεινές περιοχές. Ενώ στις σποράδες θα χιονίσει ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Παράλληλα, μέχρι και τη Δευτέρα, στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα επικρατήσουν τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι βορείων διευθύνσεων. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, προτείνεται να ασφαλίζουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς, να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά, να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους και ρέματα πεζή ή με όχημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους, να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης, προφυλάσσοντας και τα ζώα, να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου αντικείμενα μπορεί να παρασυρθούν και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο, να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου, να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα, να ταξιδεύουν εφόσον είναι αναγκαίο κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους, να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν και να μεταβάλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων. Αν μετακινούνται πεζοί, να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα και να φορούν κατάλληλα παπούτσια, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των φαινομένων. Και από τα κρύα θα επανέλθουμε στην οικονομική επικαιρότητα και στην φορολογική μας ατζέντα. Κοντά μας έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας συμβουλεύσει και να μας ενημερώσει για όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε μέχρι να κλείσει το 2019, αλλά και το τι μας φέρνει η νέα χρονιά το 2020. Είναι ο κύριος Μπάμπης Καούκης, Γενικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Εφοριακών Ελλάδος. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά, κύριε Καούκη. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και στους Στέφανος και Στεφανίες που γιορτάζουν σήμερα. Ακριβώς. Για πείτε μας λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας. Είναι πλούσια η φορολογική ατζέντα και οι υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει αναγκαστικά να κλείσουμε μέχρι το τέλος του έτους, αν δεν θέλουμε να έχουμε παρατράγουδα. Καταρχήν, οι ρυθμίσεις που έχουν μπει όλοι σε κάποια ρύθμιση και πρέπει να πληρώσουν τη δόση τους μέχρι τέλος του έτους. Και αν δεν την πληρώσουν, θα έχουν άλλα αναγκαστικά μέτρα κατάσταση κλπ. Για όσους δεν πληρώσουν ή για όσους δεν ρυθμίσουν μέχρι 31/12. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Έχουν με την τέταρτη δόση του ένφια και έχουμε επίσης και τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία έχουμε συνωστισμό στις ΔΟΗ, γιατί έρχονται αρκετοί φορολογούμενοι να καταθέσουν τις πινακίδες, άδεια για πινακίδες, για να γλιτώσουν τα τεκμήρια. Και χρειάζονται και κάποια περαιτέρω δικαιολογητικά που ίσως δεν είναι ενήμεροι και δεν τα έχουν συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. Ναι, πρέπει να δηλώσουν πού θα σταθμεύσει το αυτοκίνητο. Αυτό υπήρχε. Που πρέπει να καταθέσουν άδεια τις πινακίδες, αν κάποιος δεν είναι ο ίδιος, πρέπει να έχει εξοδότηση. Αν είναι 50-50, πρέπει να έχει για το υπόλοιπο 50% εξοδότηση από, από τον άλλο ιδιοκτήτη. Ας είναι ενήμεροι για το τι χρειάζονται μαζί, μην πάνε και περιμένουν και ταλαιπωρούνται. Και θα πάρουν ένα χαρτί εκκινησίας και θα κάνουν τη δήλωση εκκινησίας στην ΔΟΗ στην οποία υπάγονται. Mm-hmm. Θα πρέπει να το κάνουν για πολλούς λόγους. Πρώτον, για να γλιτώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, αν δεν έχουν τα πληρώσουν, ή για να, αν δεν μπορούν να καλύψουν το τεκμήριο και να γλιτώσουν και το τεκμήριο. Mm-hmm. Κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει την εποχή της άνοιξης
να βγαίνει μια απόφαση η οποία να έρχονται τα τέλη μειωμένα για όσους πάρουν. Τα τέλη με το μήνα. Με το μήνα δηλαδή. Με το μήνα. Αλλιώς δεν είναι μειωμένα, παραπάνω είναι κανονικά. Παραπάνω είναι γιατί πληρώνεις πρόστιμο και άλλο ένα μήνα. Ακριβώς. Απλώς όλοι θα περιμένουν την άνοιξη για να έρθει αυτή η τροπολογία για να πάρουν ξανά τις πινακίδες πίσω. Άρα για λόγους ανάγκης καταθέτουν τις πινακίδες, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ή γιατί μπορεί να έχουν κάποιο μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να είναι σε χρονολογία να είναι παλαιό, αλλά δυστυχώς τα τέλη κυκλοφορίας να είναι 700 ευρώ ή και παραπάνω και 1.300 ευρώ. Ενώ η αξία του μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αξία των τελών του. Μπορεί να είναι κάποιο πάνω από 3.000 κυβικά, να έχει αξία 2.000 και να έχει 1.300 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Είναι αυτό το έχουμε φωνάξει πολλές φορές μέσα από το δελτίο μαζί, κύριε Καγόκη. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να γίνουν δικαιότερα αυτά τα τέλη κυκλοφορίας. Όσες φορές το έχουμε πει, θα το ξαναλέμε. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα το δει αυτό. Βέβαια, είπε ότι για την ηλεκτροκίνηση και για τις νέες τεχνολογίες με χαμηλούς ρήπους θα είναι μηδενικά τα τέλη κυκλοφορίας. Αλλά πρέπει να δει και για τα αυτοκίνητα τα οποία είναι μεγάλου κυβισμού. Παλαιάς χρονολογίας να μειώσει τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί έτσι χάνει και η κυβέρνηση. Χάνει το κράτος. Όχι την κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση χάνει το κράτος. Και χάνει το κράτος από τα σέρβις που θα έκανε, από τα ανταλλακτικά που θα αγόραζε, από τη Βερζίνη η οποία είναι πανάκριβη γιατί έχει παραπάνω φόρους. Άρα χάνει το κράτος. Νομίζω ότι κερδίζει κάτι. Πρέπει να γίνει μια ανακατανομή και μια ξανά από την αρχή μια νέα σκέψη για τα τέλη κυκλοφορίας. Και αν μου επιτρέπετε, πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι δεν είναι ότι έχει τα χρήματα και δεν πάει να αγοράσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, στο οποίο θα του δώσει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και φοροαπαλλαγές. Δεν έχει και μένει με ένα παλιό αυτοκίνητο που δυσκολεύεται να συντηρήσει και πηγαίνει και καταθέτει πινακίδες, έτσι. Ας ελπίσουμε θα δούμε μέσα στο 2020 τι θα γίνει. Βέβαια, μέσα στο 2020 έχουμε και πολλά άλλα πράγματα νέα που έρχονται. Έχουμε χαμηλότερη φορολογία. Είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο που πέρασε, το οποίο δεν έχει κάποιο νέο φόρο, αλλά έχει μειώσεις φόρων. Mm-hmm. Όπως έχουμε στο φόρο εισοδήματος, μέχρι 10.000 ευρώ θα πάει στο 9%. Έχουμε μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη και για φρεφικά είδη. Έχουμε και για τα παιδικά καθίσματα, και για τα παιδικά καθίσματα, νομίζω. Mm-hmm. Τα οποία επικροτούμε και πραγματικά έπρεπε να γίνουν. Δεν γίνεται το κράνος να έχει φόρο πολυτελείας, είναι τραγικό. Είναι αναγκαία αυτά. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε τώρα για το 20 ότι μέσα στο 2019 μέχρι τέλος του έτους μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΗ και να υποβάλουν δηλώσεις δωρεάν αν θέλουν να καλύψουν mm-hmm. κάποιο στεγμήριο, δηλαδή ο πατέρας προς το παιδί ή σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο το οποίο έχει ένα φόρο 10% 20%, αλλά έτσι μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αποφύγουν και κάποιο άλλο μέσω των δωρεών αυτών. Άρα έχουμε και αυτό. Και να πούμε ότι πλέον οι μεταβάσεις μέσα στο 2020 είναι έτοιμη η πλατφόρμα της ΑΔΕ και οι μεταβάσεις των ακινήτων θα γίνονται μέσω των συμβουλογράφων. Δεν χρειάζεται δε πλέον ο φορολογούμενος να προσέχεται στις εφορίες, mm-hmm. αλλά ο συμβουλογράφος θα υπάρχει πλατφόρμα, θα μπαίνει μέσα, θα δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου που θέλει να μεταβιβαστεί, εφόσον έχει συλλέξει τα δικαιολογητικά από τον πολιτή και τον αγοραστή. Θα μπαίνουν μετά ο πολιτής και ο αγοραστής μέσα στην πλατφόρμα και θα επικυρώνουν ότι αυτά είναι σωστά, είναι πρώτη κατοικία, τα τετραγωνικά και όλα ό,τι γράφει ότι αυτό. Θα βγαίνει αυτόματα ο φόρος, θα βγαίνει αυτόματα η ταυτότητα οφειλής και μέσω τραπεζικών συναλλαγών η packing θα γίνεται και η πληρωμή του φόρου. Και μετά θα υπάρχει ένας έλεγχος από τις ΔΟΗ, δειγματοληπτικός, ανάλογα αν όλα αυτά είναι εντάξει που δηλωθήκανε στην μεταβίβαση. Πάλι τα νέα που θα έχουμε από το 2020 είναι ότι ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα έχουμε μείωση ΦΠΑ για τα νησιά τα οποία θα δω η παράταση για τα συγκεκριμένα νησιά όπως ακούσαμε. Παράταση του μειωμένου ΦΠΑ. Του μειωμένου συντελεστή. Επίσης θα έχουμε δόσεις, η πάγια αρρύθμιση των 12 δόσεων θα γίνει 24 και για τις έκτακτες περιπτώσεις και τις τελωνιακές υποθέσεις αλλά και δωρεών ή κληρονομιών θα γίνει 48 δόσεις από 24 δόσεις. Mm-hmm. Άρα από πρώτη πρώτου ό,τι γεννιέται θα πάει σε 24 και 48 δόσεις, αλλά και σε αυτούς που δεν προλάβανε να ρυθμίσουν θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις δόσεις από πρώτη πρώτου του 20. Δυστυχώς όσοι δεν καταφέρουν να ρυθμίσουν για τον ΑΒ λόγο, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ για ποιο λόγο,
θα έχουν αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης. Έρχονται πληστηριασμοί. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Ναι, γιατί κλείνει η χρονιά με μερικές δεκάδες πληστηριασμούς, αλλά έρχονται χιλιάδες πλέον με την έναρξη του νέου έτους. Νομίζω ότι ο προγραμματισμός, αν είδα καλά το πλάνο, ο προγραμματισμός μέχρι και τον Απρίλιο, οπότε και ισχύει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μέχρι τότε δεν έχει. Τότε ισχύει, είναι η παράταση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν είναι περισσότερες από. Είναι κοντά 3.000 πληστηριασμοί οι οποίοι έχουν δρομολογηθεί. Μέσα στη χρονιά του 20 έχουν δρομολογηθεί περίπου 54.000 πληστηριασμοί, από ό,τι θυμάμαι καλά, και 3.500 πληστηριασμοί είναι μέχρι τότε. Και αρκετοί πληστηριασμοί είναι μέσα στο Γενάρη. Αλλά από τον Απρίλιο, από Μάιο και έπειτα δεν θα έχουμε και προστασία της πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό και από το οικονομικό επιτελείο αυτό που φωνάζουν είναι σπεύστε να εκμεταλλευτείτε τη ρύθμιση αυτή, γιατί δεν θα δοθεί παράταση και το πλαίσιο αυτό πραγματικά αξίζει να το εκμεταλλευτείτε, γιατί είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Έτσι. Και έχει και επιδότηση για συγκεκριμένες κατηγορίες της δόσης, σωστά? Ναι, έτσι ακριβώς, έχει και επιδότηση. Είναι καλό. Το θέμα είναι να μπορέσει ο άλλος να έχει τη δυνατότητα να μπορέσει, σωστά, να ενταχθεί στις δόσεις. Γιατί δυστυχώς η κρίση γονάτισε πολλούς και βρήκε και πολλούς αδύνατους, στους οποίους τους θελίζουν, να πούμε έτσι. Θα έχουμε περισσότερους ελέγχους, θα έχουμε ηλεκτρονικά βιβλία από το καλοκαίρι, από το Μάιο και έπειτα, μέσα στο 20. Θα έχουμε ψηφιακή εποχή πλέον, δηλαδή δεν θα χρειάζονται οι πολίτες να πηγαίνουν για το ψηλοποίημα στις αρμόδιες ΔΟΕ, δηλαδή αυτό για, πρέπει να το δούμε. Για τις ταυτότητες, για ληξιαρχική πράξη θανάτου, για ληξιαρχική πράξη γάμου, όλα αυτά θα γίνονται, έχει ετοιμαστεί δηλαδή και θα γίνονται μέσα στο 20. Άρα, ετοιμάζει ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Πιερακάκης, ναι, είναι σχεδόν έτοιμα και θα λειτουργήσει μέσα στο 2020. Άρα το 20 μπαίνουμε σε μια νέα ψηφιακή εποχή, όπου αν αυτή αναπτυχθεί, μεγαλώσει και δημιουργηθεί, θα είναι και καλύτερο για τον πολίτη, αλλά θα περιοριστούν και πολλά πράγματα φοροδιαφυγής και ταλαιπωρίας του κόσμου. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, να γίνονται οι δουλειές του εύκολα και γρήγορα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Είναι κάτι άλλο? Όχι, θέλετε... αυτά είναι και τα άλλα θα δούμε. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί ελέγχοι. Έχουμε δει τώρα θα αλλάξει και για το ΦΠΑ, για τις ανακοινωτικές συναλλαγές, γιατί έχουμε το σύστημα του Καρουζέλ που έχουμε τριγωνικές συναλλαγές και εκεί χάνεται μεγάλο ΦΠΑ, 30 δις μόνο στην Ελλάδα, αλλά πάρα πολλά δις στην Ευρώπη. Είναι έτοιμα και γι' αυτό το νομοσχέδιο, έχει περάσει. Και προχωράμε σε μια άλλη εποχή. Έχουμε λοιπόν να δούμε πολλά μπροστά μας τη νέα χρονιά. Κύριε Καούκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να μας ενημερώνετε πάντοτε, να μας κρατάτε ενήμερους για όλες αυτές τις εξελίξεις που αφορούν την τσέπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, προχωρούμε παρακάτω. Στο αεροπορικό δυστύχημα θα πάμε, στο Καζακστάν, με πτήση να συντρίβεται πάνω σε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή, λίγο μετά από την απογείωση από το αεροπλάνο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ωστόσο, σαν αποθαύμα, οι υπόλοιποι επιβάτες, αν και κάποιοι από αυτούς σοβαρά τραυματισμένοι, κατάφεραν να βγουν ζωντανά από την άτρακτο, η οποία κυριολεκτικά κόπηκε σε κομμάτια. Το αεροπλάνο συνετρίβει σε κατοικημένη περιοχή πάνω σε κτίριο βόρειο-ανατολικά του αερολιμένα της πρώην πρωτεύουσας του Καζακστάν. Η πτήση είχε προορισμό την πρωτεύουσα που μετονομάστηκε πρόσφατα σε Νούρ Σουλτάν, με 95 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν το αεροσκάφος κομμένο σε δύο μεγάλα κομμάτια. Το μπροστινό του τμήμα με το ρίγχος και περίπου 10 παράθυρα να είναι ορατά είναι σφινωμένο σε ένα σπίτι, κατεστραμμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του. BKR αεροκομπανίας νούμερο 21.00 рейсы апатқа. Σε όλη την περιοχή σκορπισμένα συντρίμια, κανένα από τα δύο τμήματα του αεροσκάφους δεν πήρε όμως φωτιά, κάτι που αποδείχθηκε σωτήριο για τους ανθρώπους που διασώθηκαν, με δεδομένο πως οι δεξαμενές του αεροσκάφους ήταν γεμάτες με καύσιμα για την πτήση. Люди просят скорую, она не едет. Разбито много людей, много трупов уже. Многих спасли, вытащили, вот спасатели работают. Ужасно! Σωστικά συνεργεία, οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας έσπευσαν μαζικά στην περιοχή, μέσα στο χιόνι, γύρω από την κομματιασμένη άτρακτο. Здесь на месте происшествия видим самолет компании BKR, вылетевший рейсом Алматы-Нур-Султан 7:20.
Η εταιρεία Beck Air αυτοπεριγράφεται στον ιστότοπό της ως ο πρώτος αερομεταφορέας χαμηλού κόστους του Καζακστάν. Αναφέρει πως εκμεταλλεύεται ένα στόλο 7 αεροσκαφών του ίδιου τύπου μέσων αποστάσεων που παρήγαγε η ομώνυμη Ολλανδική κατασκευάστρια ως την πτώχευσή της και την εξαγορά της από γερμανική εταιρεία. Η κυβέρνηση του Καζακστάν διέταξε να καθυλωθούν όλα τα αεροσκάφη εταιριών χαμηλού κόστους και να ανασταλεί η δραστηριότητα της εταιρείας όσο διενεργείται έρευνα. Το αεροσκάφος συνετρίβει προσκρούοντας σε σπίτι αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Αλμάτι. Οι δημοτικές αρχές της πόλης έκαναν λόγο για 16 ανθρώπους που εισήχθησαν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους και 8 παιδιά με πολλαπλούς τραυματισμούς. We don't know yet what sort of state the flight crew are in. Clearly those will be key witnesses for any inquiry. If indeed they've survived the impact. So they'll be looking to find out from cabin crew, for example, people with experience. And in fact, all the passengers who are capable of talking to them will no doubt be interviewed. Because little snippets of information put together like that will start to give the investigators a decent picture of what was actually going on. Η κυβέρνηση του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κατεπίγουσα απομάκρυνση και των κατοίκων εξαιτίας πολλαπλών κινδύνων. Σε ανάρτησή του στο Twitter, με την οποία εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ο πρόεδρος της χώρας διεμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι για το δυστύχημα θα τιμωρηθούν αυστηρά βάσει του νόμου και ανακήρυξε το Σάββατο ημέρα εθνικού πένθους μετά το πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.